Σοκολατόπιτα. Σοκολατόπιτα, ναι. Θα πω λίγο για τη σοκολατόπιτα. Επειδή είναι μεγάλη ποσότητα, είναι ταψί της κουζίνας, την έφτιαχνα πάντα στα γενέθλια των παιδιών. Σαν τούρτα. Σαν τούρτα, ναι, ακριβώς. Και τη σερβίραμε στα γενέθλια. Αυτό τώρα είναι παραδοσιακό, είναι τη δική σου παράδοση. Όχι, δεν είναι παραδοσιακό. Απλά το βρήκα από τη μαμά μου αυτό το γλυκό, το έφτιαχνε. Όμως η κρέμα που βάζουμε πάνω είναι πάρα πολύ παλιά συνταγή. Ναι. Τώρα πώς και τι δεν ξέρω, και εγώ που προέκυψε. Η οποία είναι πάρα πολύ παράξενη. Θα δείτε, ναι, κάτι που θα σας εκπλήξει. Και πολύ νόστιμη. Φοβερή. Ναι. Λοιπόν. Το μέσα, η κανονική σοκολατόπιτα είναι πανεύκολη. Είναι μια πολύ εύκολη σοκολατόπιτα με κακάο. Ναι. Λοιπόν, παίρνουμε ένα μπολ, παίρνουμε τα αυγά μας και τα ρίχνουμε ολόκληρα. Είναι το γλυκό, αυτό γίνεται σε πολύ γρήγορο χρόνο. Ρίχνουμε τα αυγά, δεν κάνουμε χωριστά μαρέγκα κρόκους. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ εύκολο και γίνεται πολύ νόστιμο, πολύ καλό γλυκό. Ρίχνουμε τη ζάχαρη και χτυπάμε, ώσπου να αποκτήσει μια μορφή, να ασπρίσουμε, χρώμα άσπρο, ναι. Λοιπόν, χτυπάμε. Και? Θέλει 2 στα 2 με 3 λεπτά χτύπημα. Λοιπόν, έχει ασπρίσει τώρα. Το βλέπουμε ότι έχει ασπρίσει. Και τώρα κάνουμε το εξής πανεύκολο πράγμα. Βάζω. Ρίχνουμε τη γιαούρτι. Προσπαθούμε το γιαούρτι μας να είναι με όλα του τα λιπαρά. Μα τώρα θα κάνουμε δίαιτα στο γιαούρτι. Λοιπόν. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά να πάει το γιαούρτι παντού. Και μετά κοσκινίζουμε τα υλικά, τα υπόλοιπα στερεά υλικά. Αλεύρι. Το αλεύρι μας. Ωραία το κουσκίνισμα, γεμίζουμε λίγο τον τόπο, αλλά δεν πειράζει. Να, πρόβιο γιαούρτι έβαλε. Ναι, πρόβιο, είπαμε, με όλα τα λιπαρά. Λοιπόν, ρίχνουμε και το κακάο μας. Βλέπεις, Ελένη, πόσο εύκολο είναι αυτό το γλυκό. Ναι. Και μια γυναίκα που δεν ασχολείται καθόλου με τη ζαχαροπλαστική, αυτό όπως το γλυκό, εγώ, θα το κάνω δηλαδή. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, έτοιμο και το κακάο, απαραίτητη προϋπόθεση να τα κοσκινήσουμε τα υλικά. Λοιπόν, να σου ρίξω και το μπέκι. Λοιπόν, ανακατεύουμε τώρα πολύ καλά. Κάνουμε έτσι 2-3 κύκλους για να μην μας ξεφύγει. Και μας έρθει, ναι. Μάσκα προσώπου. Μάσκα προσώπου, κακάο με αλεύρι. Είναι καφέ η καρδιά μας, ας μην γίνουμε κι εμείς καφέ. Βάζουμε και το ξύσμα, βάζουμε και το ξύσμα πορτοκαλιού. Τι ωραίο το καφέ με το πορτοκαλί. Ναι, και ταιριάζει πάρα πολύ η σοκολάτα με το πορτοκάλι. Αυτό είναι πάρα γνωστό, πολύ. Δεν το λέω εγώ. Είναι πάρα πολύ γνωστό. Το λένε όλοι οι λαοί. Έτσι. Που τρώνε σοκολάτα. Ναι, ρίχνουμε και το κονιάκ. Για το κονιάκ πάει στη σοκολάτα, ναι, επίσης. Και αν κάποια κυρία δεν θέλει, δεν έχει στο σπίτι κονιάκ και έχει ένα σπιτικό λικέρ, είναι εξίσου καταπληκτικό. Μπορούμε να το ρίξουμε στη σοκολατόπιτα. Ναι. Ή μπορούμε να βάλουμε και ρούμι. Και ρούμι, τέλεια. Πάει πολύ με τη σοκολάτα. Ναι. Λοιπόν, το γλυκάκι μας είναι έτοιμο. Πολύ χαίρομαι. Βιταμώνουμε πάλι πάρα πολύ καλά ένα ταψί. Δια τις γνωστές μεθόδου του κουταλιού. Του κουταλιού, ναι. Πολύ καλά το θες, ε. Πολύ καλά, είπαμε, πάντα στην υπερβολή. Και δεν συγκινείσαι που έχω αντικολλητικό ταψί. Και όχι, θα... καθόλου, καθόλου, δεν έχω εμπιστοσύνη. Τέλειο μπορεί να είναι το ταψί. Αλλά, δεν το πιστεύω. Ναι, για σιγουριά. Γιατί είναι κρίμα τόσο σκόπος. Βέβαια μπορούσαμε να λιώσουμε το βιτάμ και να το κάνουμε με το πινέλο. Ναι. Πιο πλούσιο. Αφού μου είπες ότι το θες... Υπερβολή έκανες με το κουτάλι. Μου ζήτησες υπερβολή και την έκανα. Έλα, έτοιμη. Λοιπόν, τώρα το αδειάζουμε. Να. Ναι.
Για δώσ' μου, Ελένη, το διάστημα. Ρίχνε εσύ και εγώ θα κάνω με το... Βάλε κάτω. Έτσι. Το βλέπουμε ότι είναι σφιχτό το μείγμα. Έτσι όμως πρέπει να είναι. Εντάξει. Και το απλώνουμε ομοιόμορφο, φαντάζομαι. Ναι. Και αν κάποια κυρία της γίνει λίγο πιο σφιχτό. Πες και κανένας κύριος, παιδί μου. Και κανένας κύριος. Θα το κάνει ο κύριος. Γίνει πιο σφιχτό. Ναι. Βάζουμε λίγο γάλα ή στίβουμε λίγο πορτοκάλι από αυτό που ξύσαμε. Και το κάνουμε πάνω για να πάει παντού. Αλλά εμάς εδώ όχι, έχει γίνει τέλει. Τώρα το ανάλογο. Ωραία. Κάνουμε αυτή την κίνηση για να πάει παντού. Και το ψήνουμε και αυτό στη γνωστή θερμοκρασία που ψήνουμε τα γλυκά. 175-180 βαθμούς αέρα. Θα το γλύψεις όσο θα Όχι. Πόση ώρα? Περίπου μισή ώρα. Α, τόσο λίγο. Αυτό θέλει λιγότερο, ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε την έτοιμη σοκολατόπιτα και έχουμε και σιρόπι. Πρέπει να τη ισορροπιάσουμε πρώτα. Ναι. Λοιπόν, την ισορροπιάζεις κρύα, ζεστή. Την αφήνουμε λίγο κρυώνει και το σιρόπι ζεστό. Όχι πολύ καυτό, ζεστό. Ναι. Και θα την αφήσουμε λίγο να φουσκώσει και να κρυώσει. Την αφήνουμε να κρυώσει για να βάλουμε πάνω την κρέμα που έχουμε την έκπληξη. Την οποία κρέμα έκπληξη και θα κάνουμε αυτή αμέσως. Λοιπόν, παίρνουμε τη χύτρα ταχύτητας. Αν δεν έχουμε χύτρα ταχύτητας, τι κάνουμε, τη βάζουμε. Μια απλή κατσαρόλα. Απλά τη βράζουμε περισσότερο χρόνο. Ναι. Λοιπόν, μέσα τώρα σε αυτή τη χύτρα ταχύτητας, τι έχουμε? Αυτό. Ένα ζαχαρούχο γάλα. Το οποίο δεν βγάλαμε την ετικέτα για να μην δείτε τι μάρκα είναι. Πρέπει να τη βγάλουμε την ετικέτα. Τη βγάζουμε και το βάζουμε μέσα. Τώρα θα μου πείτε, βάζουμε όλη τη χύτρα ταχύτητας για ένα κουτί? Εφόσον το κάνουμε, μπορούμε να βάλουμε όσα κουτάκια χωράνε και να κρατήσουμε τη σως που θα δημιουργηθεί στο ψυγείο. Όπως είναι το κουτί ολόκληρο. Χωρίς να το ανοίξουμε. Χωρίς να και το ανοίξουμε. Θα το έχουμε για την επόμενη φορά που θα κάνουμε ένα γλυκό. Τι γίνεται τώρα αυτό? Βάζουμε μέσα το ζαχαρούχο με νερό και το βράζουμε για 2,5 ώρες. Για 2,5 ώρες. Στη χύτρα ταχύτητα. Στη χύτρα ταχύτητα. Τι μου λες? Γίνεται δηλαδή καραμέλα. Όσο πιο πολύ το αφήνεις, τόσο πιο πολύ. Βάζουμε πολύ νερό, όσο χωράει η χύτρα, γιατί η χύτρα όχι, έχει ένα όριο. Να καλύπτει το ύψος του κουτιού. Ναι. Και το βράζουμε 2,5 ώρες. Αν το κάνουμε στην κατσαρόλα, δηλαδή 5. Πιο πολύ. Όχι, πόσο? 5, 3-3,5 ώρες. Ναι. Και τι γίνεται? Αυτό τώρα συμπυκνώνεται μέσα και γίνεται η πιο συγκλονιστική Καραμέλα γάλακτος. Καραμέλα γάλακτος. Παλιές οι καραμέλες. Είναι καραμέλα γάλακτος, κανονικά. Η οποία μπαίνει πάνω από άπειρα γλυκά. Μόνη της είναι πολύ γλυκιά. Ναι. Θέλει να την κάνεις μια αρέωση. Με βούτυρο, με βιτάμ, με κρέμα πατισερή, είναι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, και έχουμε έτοιμη σπιτική καραμέλα βουτύρου. Έτσι. Λοιπόν. Την κλείνουμε. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Και τώρα θα την περιμένουμε. Εμείς όμως έχουμε κάνει έτοιμη. Έτσι. Αυτή εδώ είναι έτοιμη. Ναι. Δεν την ανοίγουμε πριν κρυώσει τελείως, γιατί υπάρχει περίπτωση να εκραγεί. Λοιπόν, και αν βιάζεται κάποιος, μόλις τη βγάζουμε από την κατσαρόλα, την αφήνουμε 5-10 λεπτά και τη βάζουμε κάτω από τη βρύση με κρύο νερό και πέφτει. Όταν τη βράζουμε, το καπάκι φουσκώνει προς τα πάνω. Ναι. Τη βάζουμε κάτω από τη βρύση με κρύο νερό και ξαναπέφτει το καπάκι. Λοιπόν, ανοίγουμε. Για να το δούμε πολύ. Αχ, απίστευτο, είναι πραγματικά καραμέλα γάλακτος. Ναι, είναι καραμέλα γάλακτος. Έτσι, λοιπόν. Τη βάζουμε σε ένα μπολ. Και όταν έχουμε τα κουτιά στο ψυγείο και θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε, θα τη βάλουμε πάλι λίγο να ζεσταθεί. Για να μπορέσουμε να την χτυπήσουμε κρέμα με το υπόλοιπο υλικό που θα βάλουμε. Ρίχνουμε τη μαργαρίνη μέσα στο γάλα που έχουμε κάνει καραμέλα. Και θα το χτυπήσουμε με το μίξερ να γίνει κρέμα. Λοιπόν, τόσο απλά. Το χτυπάμε με το μίξερ, χωρίς να προσθέσουμε τίποτα άλλο μέσα.
λοιπόν, είναι έτοιμη. Θέλει λίγο χτύπημα για να φρατέψει το η μαργαρίνη. Λοιπόν. Και πάμε να τη βάλουμε. Ναι, αυτό. Έλα. Λοιπόν, τη βάζουμε παντού. Άπλωσε έτοιμη με το κουτάλι να πάει παντού. Και έχει καιρό χρώμα, ε. Παράξενο. Ναι. Και οι γεύσεις ταιριάζουν πάρα πολύ. Για τη συνταγή σιροπιαστή σοκολατόπιτα με κρέμα καραμέλας θα χρειαστείτε 400 γραμμάρια γιαούρτι πρόβιο, 3 φλιτζάνια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 3 φλιτζάνια ζάχαρη, 1 φλιτζάνι κακάο, 4 αυγά, 1 φακελάκι baking powder, 3 κουταλιές της σούπας κονιάκ, ξύσμα από 1 πορτοκάλι, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι και κακάο για πασπάλισμα. Για το σιρόπι θα χρειαστείτε 3 φλιτζάνια νερό, 3 φλιτζάνια ζάχαρη, φλούδα από το 1 τέταρτο του πορτοκαλιού, φλούδα από το 1 τέταρτο του λεμονιού, 2 βανίλιες και 3 κουταλιές της σούπας κονιάκ. Για την κρέμα καραμέλες θα χρειαστείτε 1 κουτί γάλα ζαχαρούχο, 125 γραμμάρια μαργαρίνη και σιρόπι σοκολάτας για τη διακόσμηση. Λοιπόν, αυτή είναι η τούρτα. Ναι, όντως αυτή είναι η σοκολατόπιτα. Και σου κάνει και μια αίσθηση ότι έχει μόκα μέσα. Έτσι. Ναι. Αλλά είναι καραμέλα, είναι σοκολάτα είναι. Καραμέλα. Καλά, δεν έχω λόγια, τώρα τι να πω. Για δοκίμαστε. Και είχα επίσης ξεχάσει τη φοβερή λεπτομέρεια ότι είναι σιροπιαστή αυτή, άρα κολλασμένη από και μέσα. Και τα δύο, και το πάνω. Δεν έχω φάει ρότερη σοκολατόπιτα για να μην πλατιάζω. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Υπέροχο και ακόμη πιο υπέροχο αυτό εδώ που έφερες όλο τον ντεκόρ με το τρένο ήρθε και αυτό. Ναι, Ελένη μου, για να σε πραγματικά... Το τονίζω. Να σε μεταφέρω πραγματικά στην Καρδίτσα, όχι μόνο να λέω. Έφερε τα ποτηράκια της στο λικέρ Βύσσινο. Έλα, να πιούμε στην υγειά σου.